ήρθατε. Καλώς μας ήρθατε, είσαστε καλά. Καλώς. Γεια σου Μάρη, γεια σου Τάσο, γεια σου Βαρβάρα, γεια σου Ιωάννα μου. Ελάτε, καθίστε, καθίστε εδώ κοντά μας, κύριε Ανδρέα μου. Λοιπόν, και έρχομαι κι εγώ αμέσως κοντά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πράγματι, χωρίς είστε ζαμάνια που λαλού. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε. Ναι, καλά είμαστε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Σαν τελευταία. Ναι. Έτσι, ναι, βεβαίως. Εδώ, κοντά. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τα νέα σας. Τι κάνετε? Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε. Θέλουμε να μάθουμε εσάς περισσότερα. Αυτό δημιουργούμε. Δηλαδή? Η δουλειά μας, ξέρεις πώς είναι. Άγχος, διάβασμα, αγωνίες. Δεν αλλάζει κάτι μετά από τόσα πολλά χρόνια στη δουλειά? Όχι, μαλεύει. Ναι. Μάλλον χειροτερεύει. Έχεις άγχος, πάντα είχα άγχος φυσικά. Ναι. Είμαι αγχώδης τύπος γενικά. Το είχατε πάντα, κύριε Ανδρέα, αυτό? Πάντα. Από πολύ νεαρός δηλαδή? Ναι, μόλις άρχισα το θέατρο. Ναι. Από μόλις άρχισα το θέατρο μέχρι σήμερα. Όταν να βγω να κάνω μια χοροεσπερίδα ή μια παράσταση, πάντα έχω τρακ. Πάντα. Είστε ένα από τα πρόσωπα που όλοι γνωρίζουν. Όλοι σας έχουμε υποδεχτεί στα σπίτια μας κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες στο βιογραφικό σας. Δόξα τω Αγίω Θεώ. Τώρα πώς είναι τα τελευταία χρόνια που οι δουλειές έχουν αλλάξει, τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι παραγωγές κάποια στιγμή είχαν πέσει, μετά ξανά πήραν τα πάνω τους? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ, Χριστιανά. Έχουν αλλάξει η ροή τα πράγματα. Που ας πούμε κάναμε ένα σύριαλ, πρέπει να το διαβάσουμε, να κάνουμε την ανάγνωση, να δούμε τις παρατηρήσεις, να μας πει ο σκηνοθέτης εδώ, αυτό βάλτε εδώ, να μας πει ο σεναριογράφος, αυτό βγάλτε έξω, βάλτε αυτό. Και ξέρω, τώρα είναι υπάρχουν τα πράγματα. Τώρα πάμε να γυρίσουμε και λέμε μετά τη σκηνή 18 είναι 25. Εντάξει, έρχεται τώρα. Ναι. Υπήρχε χρόνος παλιά, έτσι. Γινόντουσαν όλα με την ησυχία τους να ψηθεί το πράγμα καλά. Αυτό το πράγμα το εφάρμοσε τώρα η Θεία Χριστοδουλίδου με την Πεταλούδα. Ναι. Για μια δραματική σειρά στο ΡΙΚ. Το οποίο είχε τα κείμενα όλα γραμμένα και τα 68 επεισόδια. Και μας έδινε 15-15 επεισόδια. Και διαβάζαμε μπροστά, διαβάζαμε. Και ήταν πολύ μεγάλη ευκολία και για τον ηθοποιό και για τον σκηνοθέτη και για όλους. Για όλους. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος δουλειάς. Κύριε Ανδρέα μου, περάσατε φάσεις εσείς που δυσκολευτήκατε πολύ με τη δουλειά? Τι, περάσατε φάσεις που δυσκολευτήκατε πολύ με τη δουλειά? Είχε περίοδο που είχα μείνει 7 χρόνια άνεργος. 7 χρόνια άνεργος. 7 χρόνια άνεργος. Εισοδήματα εκεί την τότε περίοδο? Ό,τι είχαμε είναι πούσα. Τι έκανε. 7 Ναι, μετά ήρθε η κρίση. Ναι. Και εντάξει. Πώς χειριστήκατε εσείς ένας άνθρωπος ο οποίος ζήσατε μεγάλες δόξες, μεγάλες επιτυχίες? Είπα και προηγουμένως ότι όλοι σας βάλαμε. Έχω παράπονο, Χριστιανά. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Είχα καμιά χοροεσπερίδα, κάτι διαφημίσεις. Έγραφα και εκφωνούσα αυτά. Αυτά με συντηρούσαν ουσιαστικά. Επηρέασε σας καθόλου ψυχολογικά η περίοδος τότε? Επηρέαζεσαι. Βεβαίως, όταν ξαφνικά είσαι συνέχεια υποατμό και ξαφνικά κάθεσαι, ξημερώνει και λες: α, τι να πάω σήμερα. Α, τηλεφωνήσε μου η τάδε εταιρεία, μας κάνω μια διαφήμιση. Ναι. Α, τι να πάω να δω, να μπορεί να γίνει, να μπορεί να κάνω. Έτσι, σύμπαση, να κυβερνάς. Πώς είναι η καθημερινότητά σας τώρα? Τώρα με τα γυρίσματα. Εντάξει, πολύ καλύτερα. Ναι. Πιο γεμάτο το πρόγραμμα. Πιο γεμάτο, ναι. Εν τω μεταξύ, ανατέχησαν προχθές. Τώρα κάνουμε πιλότους. Έτσι το λέμε εμείς. Ναι, για την επόμενη σεζόν. Για την επόμενη. Το δειγματισμό στην ουσία. Μπράβο, το δειγματισμό. Κάναμε έναν χτες στην Κυριακή, πάλι της Θεάς Χριστοδουλίδου, ο Σεισμός λέγεται. Και είναι κωμωδία όμως. Δεν είναι δραματική η σειρά. Και έχουμε πάρα πολλούς καταξιωμένους συναδελφούς. Δεν τους ξέρω όλους. Ναι. Δεν τους ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι παίζουν στα επεισόδια. Διότι όταν κάνεις έναν πιλότο. Βλέπεις τις δικές σου σκηνές. Ναι, είχα δύο σκηνές. Τις έκανα με δύο-τρεις συναδέλφους. Εντάξει, αυτά είπαμε ότι ήταν να αλλάξουν location. Ναι. Χωριών και αυτά, τι ξέρω εγώ. Όποτε εγώ δεν ήμουν, δεν ήξερα. Ναι. Κύριε Ανδρέα μου, τόσα χρόνια μετά βλέπετε τον εαυτό σας να κρίνετε πώς ήσασταν, πώς παίξατε? Κάποτε, ναι.
κάποτε. Και ναι. Πώς τον εαυτό σας? Είναι εγώ καταξιωμένος στη δουλειά μου. Όλου, αλίμονο. Στη δουλειά μου νομίζω είμαι καταξιωμένος. Έχω κάνει πράγματα που έχουν αφία. Και στη δουλειά σας, αλλά και σαν άνθρωπος όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα για εσάς. Όσοι σας έχουν γνωρίσει, όσοι... Είναι αυτός ο χαρακτήρας, μην γελάς. Ναι, ναι. Να έλα σου, Χριστένα. Είμαι άνθρωπος διαχειτικός. Και ευαίσθητος. Και πολύ ευαίσθητος. Θυμάμαι τώρα που θυμήθηκα, εκτός τόπου και χρόνου τώρα. Ήταν ο Εφραίμ. Έπαιζε στην Ομόνια τότε. Και γυρίζαμε γριούλες στην Αγία Παρασκευή. Στην Εκκλησάκη, εκεί που είναι η κεντρική τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Ήταν πρωί κατά τις 9.30, 10. Και βλέπω εγώ τον Εφραίμ, είναι και νόμιο κατάλαβα τον. Σου λέω του ρε Κωστάκη, είμαστε οι γριούλες, ναι, τον Κωστάκη. Ρε Κωστάκη, λέω του, μάνι του, ο Εφραίμ, είναι το σπίτι στο Ομόνια. Λέω, ναι. Επειδή αμένα πλησιάσαμε τον, γεια σου, τι κάνεις, ξέρω εγώ, γεια σας, αυτά, γενέστατος και αυτό. Λέω του, μπράβο, λέω του. Είμαι κι εγώ, πριν μια δουλειά πάω, αφήνω κι εγώ το καιρό, ήμουν κάπου. Λάρω κι όπου θέλω να πω, που μέσα μου, που ξέρω, μου και φεύγω, εντάξει. Ελλάδα μου πόψη έχουμε κρίσιμο μάχη. Έπαιζα μετά από ελ. ναι, εψές που είδα το αυτό, ίσως στην Κερκίδα μαζί με, το, επία, με την κορά σας. Δεν αντέξαμε πολλά όμως, ήταν η πρώτη φορά που επίαμε, είναι πολύ ώρα. Μέχρι να πάμε σπίτι. Έβαλε το καλύτερο κόβλο. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα μου. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στα δικά σας. Είναι μια παρένθεση, απολογού, ήθελα να το πω. Όχι, μια χαρά, κύριε Αντρέα μου, είμαστε ζωντανοί, εκφράζεται ελεύθερα. Θέλω να πείσω στο πόσα χρόνια είσαστε σε αυτόν τον χώρο και να μου πείτε για εσάς πόσο άλλαξαν τα πράγματα στον χώρο της δουλειάς. Πώς γίνονται σήμερα οι δουλειές. Χριστίνα μου, σε αυτόν τον χώρο είμαι 53 χρόνια. 53 ολόκληρα χρόνια. Πάνω από μισό αιώνα. Ζήσα δόξες. Ζήσα άγχη πολλά, πάρα πολλά. Επέρασα δυσκολίες. Γιατί είχε περιπτώσεις που πήγαμε να κάνουμε μια θεατρική παράσταση και βάλαμε και από την τσέπη να μας φέρει το λεωφορείο πίσω. Είμαστε εμείς οι προτεργάτες και το λέω και το ξαναλέω. Κακοράτου, Κώστας Παπαμαρκίδης, ο Ανδρέας Μαυρομάς. Ποιοι ήταν άλλοι τότε, Παπαδημήτρης, που έκαναμε διαμαρτυρίες έξω από το Προεδρικό επί Σπύρου Κυπριανού τότε, για να, κάνει, να γίνει ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου. Ναι. Για να μας δίνουν επιχορηγήσεις, για να μας κόβουν δημοτικό φόρο. Τούτα όλα τα οποία αγωνιστήκαμε εμείς και κάναμε μετά, δυστυχώς δεν τα απολαμβάνουμε τώρα εμείς. Ναι. Τα απολαμβάνουμε οι νέες γενιές και μπράβο τους. Γίνονται πάρα πολύ αξιόλογες παραστάσεις. Πάρα πολύ αξιόλογες. Έχουμε νέα παιδιά ηθοποιούς, οι οποίοι είναι ταλαντούχοι. Πολύ ταλαντούχοι. Θέλουν μόνο την ευκαιρία. Θέλουν μόνο την ευκαιρία. Αλλά είναι τόσοι πολλοί που χάνονται μέσα στο πλήθος. Ναι. Εγώ, όπως και στην Πεταλούδα, έπαιζα νέα παιδιά. Έπαιξε ένα μάτι μου που λαλούμε στο φρασιολόγιο το δικό μας σε κάποιους. Αλλά λέει μου και έναν παιδί που παίζαμε μαζί. Λέω, κύριε Αργυρίδη, αν δεν θα παίξω στη νέα σεζόν, αν δεν είναι αυτά ευρώ δουλειά μου και ξέρω εγώ, να πάω καρσόνι σε μια καφετέρια. Ναι. Μια μαχαίρια. Και εμείς όταν αρχίσαμε το θέατρο, δουλεύκαμε με παρεργατό και άλλες δουλειές. Είχαμε το θέατρο ήταν σαν χόμπι. Ούτε υπήρχαν σχολές. Σχολές υπήρχαν, λεφτά υπήρχαν για να πάει. Κύριε Αντρέα μου, έτυχε σας κάποιος να σας αντιμετωπίσει ή που θα σας γελάσει, ναι. Να μου γελάσουν, όχι. Ξέρεις, οι παγκοί ηθοποιοί ένιωθαν ανασφάλειες. Σε σημείο που μόλις με είδαν ότι άρχισα και... Βγαίνετε μπροστά. Έβγαινα λίγο μπροστά.
Ήρθαν και είπαν μου, ρε Αντρέα, πάρε τα για μου τη δουλειά μου και καμίσεις εσύ για την τη δουλειά. Πιένε βρε μια δουλειά να ζήσεις. Και τούτον επίσημωσε με παραπάνω. Ναι. Δηλαδή αντί να με αποθήσει, με όδησε προς ναι, ναι, ναι. Υπήρχε ανασφάλεις. Σαν τώρα που παίζουμε με τους νεαρούς ηθοποιούς και αυτά και ξέρω εγώ. Και εγώ πάντα πάω πάντα διαβασμένος. Πάντα. Ούτε κείμενο δεν θέλω στο γύρισμα. Ναι. Ξέρετε, και είμαι κείμενος και αυτά και πώς να πω την κάθε πρόταση και πώς να αντιδράσω σε περιπτώσει και αυτά. Και έρχονται οι μικροί και μου λένε, κύριε, κύριε, να κάνουμε τα λόγια. Θα το κάνω, τι να κάνουμε πρόβα, βέβαια, έλα πάμε. Κύριε, για ακόμα μια φορά, θέλετε. Έλα, για μου, για όνομα του Θεού, λέω, του φέρτε, έλα, καλό, κάτι για μένα, το ξανακάμε και μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Λέω του, εκκίνησε με περιέργεια. Έρχεται ο ένας λαϊμό έτσι, έρχεται ο άλλος λαϊμό έτσι, έρχεται ο άλλος λαϊμό έτσι. Κάτι έκατσε, κύριε, γιατί μου παρά στο... Πού, ναι. Έφυγε. Είναι ζωή, φιό. Δεν πειράζει, γεμός, είναι πεταλούδες σήμερα. Όχι, είναι πεταλούδα το πράγμα, κάτι άλλο είναι. Επάτησα. Εντάξει, ήταν κάτι άλλο. Ένα ζουζούνι, κάτι άλλο. Το λοιπόν κύριε ότως γιατί ρε παιδιά, εμάς και όλοι έτσι σαν εσένα, κύριε γιατί δηλαδή. Ναι. Σημαίνει ότι κάποιος τους επλήγωσε προηγουμένως. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί που υπάρχουν έχουν ανασφάλειες. Πάντα υπήρχαν νομίζω και πάντα θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όχι να λείψουν καμία ναι, φορά. Σίγουρα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, ναι, δεν ναι. Θα εκλείψουν αυτά τα περιστατικά. Ναι. Αλλά εγώ και να πω αυτά, το λένε και πίσω μου, και το έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ναι, με το πώς του συμπεριφέρεστε. Με το πώς του, ναι. Όταν καταλαβαίνετε ότι κάποιος προσπαθεί να συμπεριφερθεί πουλά σε εσάς, πώς ναι. Αντιδράτε. Φεύγω. Φεύγω. Δεν θα πω τίποτε. Θα τελειώσω αυτό που κάνω, κυρίως. Και ναι. Όταν τελειώσει, αν είναι σύριαλ, όταν τελειώσει το σύριαλ, ευχαριστώ για τη συνεργασία, mm-hmm. Δύο σας. Αλλά όταν υπάρξει πάλι καμιά αυτή, ναι, θέλω να συμπράξω, αν πειράζει. Ναι. Απλήρωτος έχετε μείνει, κύριε Αντρέα μου. Απλήρωτος, όχι. Με πολλές καθυστερήσεις. Ναι. Από το... τον καιρό της κρίσης, φυσικά εγώ εκάθομαι. Ναι. Αλλά από άλλους συναδέλφους που ακούω, ναι, είχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Και από ορισμένους συναδέλφους εξ Ελλάδος, κάνουν ένα σύριαλ, όπως μου είπαν, ναι. Με ξέρω λεπτομέρειες, και αν το πρώτο επεισόδιο πάει τον Οκτώβρη, από εκεί και πέρα πληρώνονται. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Λέει μου η Άννα η Μονογιού. Παίζαμε ναι. Μαζί στην Πεταλούδα ναι. Και μου έλεγαν ότι απόρριψε δουλειές ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Ναι, επειδή μπορεί και να μην πληρώνονταν και ποτέ. Ναι. Ναι. Θα πάρετε τηλέφωνο να διεκδικήσετε τα λεφτά που σας χρωστούν αν αργήσουν πολύ ή είστε άνθρωπος που νιώθετε άβολα, θα σιωπήσετε, θα περιμένετε. Εάν μου χρωστεί ο Τάδε, ποτέ μου δεν θα πάρω τηλέφωνο να του πω πλήρως. Ναι. Αλλά μπορεί να πάρω ένα συνάδελφο και να του πω, ρε Γιαννάκη, ρε αυτά, έμαθες τίποτε, ναι. Ποτέ να πληρωθούμε. Όχι, ναι. Είπα μου τώρα... Α, σας χρωστά εννοείται ιδανικά ή όχι, α, από δουλειά. Από δουλειά, ναι, από δουλειά ναι, πάντα ναι, από δουλειά. Ναι. Για όνομα του. Ναι. Ποτέ θα πάρω τον παραγωγό να του πω, κοίταξε, πότε να με πιέρωσε ρε φίλε, κατάλαβες, έχω ναι. Εγώ ανάγκη και αυτά. Όχι, να πάρω κάποιον άλλο. Νιώθετε άβολα να πάρετε τηλέφωνο να δείτε τι γίνεται. Ναι, ναι διότι καταλαβαίνω και γίνονται δυσκολίες, το ότι κάποιος άλλος πρέπει να τον πληρώσει. Ναι. Για να με πληρώσει. Κύριε Αργυρίδη μου, πέρα από τη δουλειά, πώς είναι η ζωή σας, η καθημερινότητα σας, με τους φίλους σας, με... Φίλους δεν έχω πολλούς. Mm-hmm. Είναι λίγοι φίλοι μου. Ναι. Πολύ λίγοι λόγω επαγγέλματος. Ναι. Ενώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι λόγω επαγγέλματος θα ήταν πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα, να πούμε, παραδείγματος χαρήν. Καμιά φορά που πάω στο τζάμπο ή κάτι, κανένα ψευτό πράγμα για τη δουλειά μου πάντα. Ναι. Θέλω ή ξέρω εγώ καμιά κρέμα για τα ναι. Μαγιά ή κανένα χρώμα για τα μαγιά και ξέρω εγώ και αυτά και ξέρω εγώ. Α, το λοιπόν, χαιρετούμε όλοι, είναι όλοι φίλοι. Δεν έχω τίποτε ναι. Να... μετά να πω σε... οι καφετέριες για μας ποιον μεγαλώσαμε. Ουσιαστικούς φίλους όμως.
Έχω δύο-τρεις. Mm-hmm. Δύο-τρεις ουσιαστικούς φίλους έχω, βέβαια. Έχω και που με πονούν και με αγαπούν και που το αποέδειξαν όταν είχα κάποια περιπέτεια. Εντάξει. Ναι. Που θα μοιραστείτε τα πάντα. Τα πάντα, βέβαια. Αισθανθήκα μου όσο έπανε πιένε. Όλος που λένε. Είχατε περιπέτεια με την υγεία σας, είχατε μιλήσει στο παρελθόν γι' αυτό. Ναι. Ένα μίλησα αυτά, εντάξει. Θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει. Ναι, αλλά εκτός αέρα. Είναι εκτός αέρα που το είχαμε συζητήσει. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Ναι. Ω, μια χαρά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Έκανα τις θεραπείες μου, mm-hmm. αυτά. Συνεχίζω φυσικά ακόμα, γιατί το πρόβλημα και δεν γιώνει εύκολα. Mm-hmm. Έχει 6 χρόνια τώρα, θυμάσαι. Ναι. Ήσουν σε άλλο ναι, είμαστε στο Ωμέγα όταν είχαμε συζητήσει. Ναι, καλά είμαστε. Μια χαρά. Αύριο την Κυριακή έχουμε το κάρμα. Mm-hmm. Ναι, να μας πείτε και γι' αυτό. Έχουμε και το τρέιλερ. Να δούμε και το τρέιλερ, κύριε Αργυρίδη μου. Κάνω, βεβαίως. Αντί να πω κάτι. Κυριακή στις 10 και 10 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου. Πέρα από το ότι είναι συγκλονιστικό, το κάρμα δεν αποκαλύπτει ποτέ τίποτα στα τρέιλερ. Βλέπεις το τρέιλερ και δεν καταλαβαίνεις τι θα δεις. Ναι, εμά αυτό είναι. Ναι. Εάν είναι να κάτσω εδώ, μην να σου πω πριν αρχίσει. Θα το εκτιμήσουμε, κύριε Αντρέα, που μας πείτε την ιστορία. Εκείνο που ήθελα να πω, τα εύσημα μου για την Αρτεμίου, σεναριακά είναι... Πάρα πολύ καλή και η σκηνοθεσία της Νεστάζιας είναι απίθανη. Ναι. Δουλεύουν πολύ λεπτομέρεια. Ναι. Τα παρατηρούν όλα έτσι πολύ προσεκτικά. Ναι. Στο κάρμα σε αυτόν τον επεισόδιο, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι για τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Και το ένστικτο της γυναίκας δεν πέφτει ποτέ έξω, Χριστιανά μου. Αυτά τα ναρκωτικά που... Ποτέ. Το ένστικτο του γονιού για το παιδί του, προαντός της γυναίκας, δεν πέφτει ποτέ έξω. Ναι. Ποτέ. Αυτόν έχω διαπιστώσει από αυτόν το κείμενο. Εντάξει, νομίζω ότι όταν είναι κάποιος γονιός, όταν είναι κάποιος γονιός, μπορεί να καταλάβει γιατί ένα... Θέλετε λίγο νεράκι? Εντάξει, πνίγαμε ως άγγιο. Έτσι ρυθισμένο. Παθαίνω τόσο εγώ, κύριε Αντρέα μου. Όταν γίνεις γονιός, καταλαβαίνεις γιατί ένα μωρό, αυτό που λέμε, δεν μπορεί με τίποτα να γελάσει στους γονείς του. Το ξέρεις πριν καν να το γεννήσεις. Είναι και η αδυναμία του πατέρα. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη προς τα κοριτσάκια. Ναι. Ή και του αγοριού προς την μητέρα. Ναι, προς τη μάνα. Αλλά στην προσπάθεια του πατέρας να... Δηλαδή να μην πληγώσει το μωρό, σε εισαγωγικά μωρό. 17 χρονών, 18 χρονών. Για εμάς είναι μωρά, λέμε. Γίνεται πιο ελαστικός. Ναι. Ενώ η μάνα φωνάζει. Όχι. Mm-hmm. Έτσι θα ταράξει το μαξιλάρι που δαμέα το βάρισαμε. Αν είσαι το μωρό, κανένα το βάλει, να πούνε να πάθει και ξέρω εγώ. Όχι. Πάει να ταράξει το μαξιλάρι. Ευχαριστώ, Χρυσή. Ευχαριστώ, κύριε Αντρέα μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάει να ταράξει το μαξιλάρι και ξαφνικά βρίσκει. Ναι. Κάτι άσχημο που κάτω. Μια κουφή να πω. Ναι. Το ένστικτο της μάνας. Δεν πέφτει έξω ποτέ. Ναι. Και τώρα με τα ναρκωτικά που έχουν γίνει μάστιγα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τα ναρκωτικά, ειλικρινά, και το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να αποκαλούν κάποια ναρκωτικά πιο αθώα, τέλος πάντων, και όλο αυτό είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που έχει συμβαίνει. Έχει αθώα ναρκωτικά. Δεν είναι ναρκωτικά, δεν έχει... Πόσους βλέπουμε μέσα στον δρόμο με τις... Ναι, είναι απίστευτο αυτό με το οποίο συμβαίνει, ειλικρινά. Ή το άλλο, την άλλη φορά, μας είπαν του γέγιου, ξέρω εγώ, μια φούσκα στην Αγιάνναπα, που είπαν ότι πουλούσε ένα αέριο γέγιου, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Λίγο είπαμε κεφαλικά. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε, ειλικρινά, κύριε Αντρέα μου. Ελπίζουμε και μη χειρότερα αυτό που λέμε, και μη χειρότερα. Άλλαξε ο κόσμος, ναι. Χριστιανά. Άλλαξε πάρα πολύ ο κόσμος.
Τι έρχεται για εσάς, κύριε Ανδρέα μου, τους επόμενους μήνες? Τους επόμενους μήνες περιμένουμε τώρα με τη Θεάν το... αυτόν το σύριαλ, την κομμωδία «Ο Σεισμός». Αν εγκριθεί και αν όλα πάνε καλά, να αρχίσουμε γυρίσματα Μάιο-Ιούνιο, κάπου εκεί. Άρα κοντά. Δουλειά μέσα στο καλοκαίρι. Δουλειά μέσα στο καλοκαίρι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε. Ναι, σίγουρα. Και καλά, φέτος. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε, υγεία πάρα πολύ. Και όποτε έχει. Όποτε έχει, έτσι όπως φτάσαμε αυτά. Θέατρα τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε, ναι. Για τον λόγο ότι είναι τόσα πολλά τα συγκροτήματα, τόση πολλή θειάση, τόσοι πολλοί τραγουδιστές που έρχονται εξ Ελλάδος και όχι μόνο. Ναι. Που δεν βρίσκεις τόπο να κλείσεις μια παράσταση. Εννοείται χώρο για να κάνετε κιόλας. Ναι. Το καλοκαίρι μιλώ, ναι. Για το καλοκαίρι. Διότι πας, τηλεφωνάς σε κάποιο χωριό, ας πούμε, και σου λέει, «Ωι ρε Ανδρέα μου, γιατί έμαναν ο Μαργαρίτης, παραδείγματος χάρη, την Παρασκευή, να έρθει εσύ Σάββατο, δεν μπορεί να δουλεύει, δεν μπορεί να κάνεις». Ναι. Και την Κυριακή, ας πούμε, έρχεται το τάδε. Ναι. Απλώς είπα, δανειστικά, ναι, Μαργαρίτη, ναι, σε ένα όνομα. Ναι. Είναι κάτι το τρομερό, ναι. Που συμβαίνει το καλοκαίρι, ειδικά στην Κύπρο. Ναι. Έτσι λέω, να έρχονται οι συνάδελφοι και αυτά και ξέρω εγώ. Αλλά αν υπάρχουν περιθώρια, πολύ ευχαρίστως. Ναι, για να δημιουργήσετε κάτι. Ναι. Μάλιστα. Ευχόμαστε λοιπόν, κύριε Ανδρέα μου, έτσι σύντομα να γίνει και αυτό. Πέρα από τα γυρίσματα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ και να σας πω και από τον αέρα. Ωραίες καλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μην το γεννήσουμε στο στούντιο. Θα δείξει, θα φανεί, κύριε Ανδρέα μου.